λέει. Τι λέει, τι λέει, τι λέει. Είχα λίγο χρόνο και είπα να κάνω ένα γρήγορο λαϊβάκι πριν ξαναχωθώ στις δουλειές μου και όλα αυτά πρέπει να γίνουν, γιατί δουλεύουμε φανατικά, φανατικά. Δουλεύουμε πυρετοδός, έχουμε μπει σε τέτοιο mood εδώ και λίγο καιρό. Έχει πολλαπλασιαστεί όλο αυτό, γιατί ετοιμάζεται νέα φάση, κλείνονται συμφωνίες, άτομα προστίθονται στην ομάδα. Δεν θέλω να πω ακόμα τι έρχεται, γιατί δεν θέλω να πω. Γιατί θέλω να εντυπωσιαστείτε, ρε μουνιά, και δηλαδή θα μείνετε μαλάκες, ας πούμε. Θα μείνετε μαλάκες. Θα πω λίγο χοντρικά ότι όταν ξεκίνησα αυτή τη φάση, περίμενα, λέω εντάξει, οκ, το ξεκινάω εγώ, δεν το κάνει κανείς, ρε παιδί μου, αυτό. Ξεκινάμε, πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, αυτή τη μαλακία εκεί με την πράσινη την παπαριά με τα τετραγωνάκια και μια κάμερα, ξέρω εγώ, και όπως πάει και όσο πάει, γιατί εντάξει, άμα δουν ότι το ξεκινάω εγώ, μετά δεν θα βγει κάποιος, ας πούμε, που να έχει το budget να στηρίξει κάτι σωστό όπως πρέπει να είναι. Περνάγανε τα χρόνια, δεν έβλεπα τίποτα. Λέω άντε, θα βγάλω και τα μούτρα μου. Λέω να το κάνουμε λίγο πιο αυτό, μπας και πάρουνε έτσι λίγο. Θα σου απαντήσω σε λίγο, Θεό. Λοιπόν, πώς το λένε, λοιπόν, έδειξα και τα μούτρα μου, έκανα και λίγα ακόμα, ξέρω εγώ, τίποτα, το ανέβαζα το επίπεδο, κάποια φάση βαρέθηκα, δεν έκανα φάσεις, μετά ξανά έκανα, βγαίνανε κάτι άλλοι, δεν, κάνανε άλλα πράγματα, τους Greenman, ας πούμε, που εντάξει, μπορεί και να τους έχω κράξει, αλλά σέβομαι και τη φάση τους σε κάποια πράγματα και τα έχω πει αυτά. Δεν τους έβλεπα ότι το πάνε για ανταγωνιστικά, για εκεί που το πήγαινα εγώ, εκεί που είχα το όραμα, το vision, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να πάει εκεί. Λοιπόν, και δεν το πηγαίνανε προς τα εκεί οι Greenman, οπότε ξέρεις. Λέω δε ούτε αυτή είναι, ξέρω εγώ. Μετά κάτι άλλο που σκάσανε, εντάξει, τα έχετε δει, ρε παιδί μου. Δεν ήταν κάτι. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια. Σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός και ειλικρινής. Όταν ο Γκόνζο πήγε να κάνει το καναφάι, ρε παιδί μου, εγώ λέω εδώ θα γίνει δουλειά, γιατί έχει ομάδα από πίσω του. Όχι για τον ίδιο τον Γκόνζο, ρε παιδί μου. Δεν θα κάτσω να μπω σε τέτοια προσωπικά σε αυτή τη φάση, αλλά επειδή είχε ομάδα από πίσω του. Και μιλάω για τη Μούσα εκεί πέρα, για τα παιδιά, ρε παιδί μου, με τους οποίους έχω συνεργαστεί και εγώ και έχω πολύ καλά. Είδατε βασικά και το βίντεο από το πάρτι. Τα έχετε δει, δεν χρειάζεται να μιλάω αόριστα, μιλάω συγκεκριμένα. Λοιπόν, γενικότερα, όχι και πριν από αυτό, λέω με τέτοια ομάδα από πίσω, πάμε να, ναι, άντε, τουλάχιστον ξέρω εγώ, ας το κάνει κάποιος, δεν με νοιάζει θα γίνει, αλλά ξέρεις, δεν με νοιάζει ποιος θα το κάνει, αρκεί να το κάνει κάποιος, ήμουν πάντα σε τέτοια φάση. Και δεν έγινε ούτε αυτό, δεν έγινε ούτε αυτό, λοιπόν. Και μετά, αφού είδα και άλλα πράγματα και βαρέθηκα να περιμένω, πήρα μια απόφαση, λοιπόν, έκανα και μια συζήτηση βασικά. Έλεγα κάποιες ιδέες μου στο Σάσκε ένα βράδυ που είχα μαράξει, και θέλω να τον ευχαριστήσω το Σάσκε που μου βάλε στο μυαλό αυτή την ιδέα και θα το ξέρω πως δεν τρώνε τα παραπονά. Λοιπόν, τι έλεγα, α ναι, αφού λοιπόν αυτό βαρέθηκα, έκανα μια συζήτηση με το Σάσκε, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ που μου τρύπωσε την ιδέα, να πούμε, στο κεφάλι. Ξεκίνησα μετά, έκανα κάποιες συναντήσεις με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτή την ιδέα που μου βάλε στο κεφάλι ο Σάσκε. Και τελικά, αφού έχω πάρει
τα ok από αρκετό κόσμο και βλέπω ότι όλο αυτό μπορεί από ιδέα να γίνει πραγματικότητα, μπορώ επιτέλους να αρχίσω να χαίρομαι. Με ρωτάτε τι δουλειά κάνω εκεί από κάτω. Τα έχω πει, παιδιά, τα έχω πει τι δουλειές κάνω. Γιατί κάνω και δουλειές διάφορες. Δεν βγαίνει με μία δουλειά το μεροκάματο. Μακάρι να πουλάγα χόρτο, θα είχα λύσει τα προβλήματά μου. Αλλά όταν βγαίνει δημόσια έτσι, δεν σε παίρνει να πουλά χόρτο, φίλε μου. Λοιπόν, με τα πάρτι ασχολούμαι, που τα έχετε δει τα πάρτι. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, στείνω και το e-shop. Είμαι σε φάση. Σε φάση επιχειρηματικής αναζήτησης και στείνω και αυτό που θα δείτε σύντομα. Λοιπόν, ναι, να φυτέψεις χόρτο στην ντουλάπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, γίνεται λίγο άσχετο το θέμα. Ας ξαναμπω στο θέμα μου, ας συνεχίσω να πω αυτά που ήθελα, γιατί δε, άμα βγούμε από το θέμα δεν θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, αυτό που έλεγες για Σεπτέμβριο. Ναι, βασικά αυτό. Αυτό που εσύ τα ξέρεις, ρε μαλάκα, εσύ ξέρεις όλα τα πάντα. Τι λέει, τώρα